Δικηγόρο του Διαβόλου, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, σας κατηγορεί ότι εσείς δεν πρόκειται να δώσετε 13η σύνταξη. Είναι έτσι. Γιατί ποιος έδωσε 13η σύνταξη? Ο ΣΥΡΙΖΑ. Λέει ότι ψήφισε νομοθεσία προεκλογικά. Καλά, εντάξει. Εγώ σας μεταφέρω τι λέει. Δεν σημαίνει ότι το υιοθετώ. Εγώ δεν προτίθεμαι να κάνω εκ νέου την προεκλογική συζήτηση. Αυτή τη συζήτηση την κάναμε προεκλογικά. Mm-hmm. Την κάναμε με πολύ μεγάλη ένταση. Mm-hmm. Εγώ έλεγα στα παράθυρα αυτά που έλεγε η Νέα Δημοκρατία. Οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ έλεγαν αυτά που έλεγαν οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ. Φτάσαμε στην κάλπη. Όχι σε μία κάλπη, σε τέσσερις διαδοχικές κάλπες, ευρωεκλογές, περιφερειακές, δημοτικές, βουλευτικές, και ο ελληνικός λαός έκρινε τα επιχειρήματα των μεν και των δε. Πάμε παρακάτω. Το αποτέλεσμα της κρίσης του ελληνικού λαού είναι γνωστό. Δεν ξανακάνουμε την ίδια συζήτηση. Δεν κάτι έτσι ίδιαξη. Δεν έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορούσε να δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν μπορούμε να δώσουμε κι εμείς. Ο λόγος είναι ότι τα λεφτά για την 13η σύνταξη δεν υπάρχουν. Συγγνώμη, όμως υπάρχει μία δαπάνη στον προϋπολογισμό της τάξης των 900 εκατομμύρια. Τα 900 εκατομμύρια δεν είναι 13η σύνταξη. Είναι ένα επίδομα. Πώς θα σύνταξη, η μία σύνταξη το μήνα είναι πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο. Mm-hmm. Άρα όταν λέμε 900 εκατομμύρια, δεν είναι 1,5 δισεκατομμύριο. Αυτό, κύριε Υπουργέ, θα μπει σε συγκεκριμένους συνταξιούχους ως μόνιμη παροχή, πώς θα μπει? Ξαναλέω. Εγώ δεν ασκώ την κοινωνική πολιτική της κυβερνήσεως, είναι τόσο λεπτομέρειες. Ναι, εντάξει. Έτσι, άρα, μέσα στον προϋπολογισμό έχουμε αυξήσει το κονδύλι για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Οι αρμόδιοι υπουργοί, που είναι ο κύριος Βρούτσης, εμπεκειμένο κατά το μείζον, αύριο τον έχουμε για να ρωτήσουμε την άποψη σας, ρωτάω. Θα σας πούν για τα ειδικότερα σχέδια. Η βούληση της κυβερνήσεως το συνόλο είναι να μην αφήνουμε κανέναν πίσω μόνο του. Πριν συνεχίσουμε την κουβέντα, αμέσως Κωστή έρχομαι, επειδή είναι στο ίδιο πλαίσιο, έχουμε την άλλη Παρασκευή πιλωτική δίκη για τα αναδρομικά. Θα ήθελα την άποψή σας. Είναι στην κατηγορία ευάλωτες ομάδες πολιτών που περιμένουν αυτά τα λεφτά. Ένα δίκο τους κόπηκαν μέσα στην κρίση, ακόμη και σε πολύ χαμηλές συντάξεις. Τι πρέπει να γίνει, κύριε Υπουργέ? Κοιτάξτε, εκεί υπάρχει ένα πράγμα που έχει να αποφασίσει βασικά το δικαστήριο. Εάν θα δώσει αναδρομικά όλη τη περίοδου ή αν θα δώσει αναδρομικά των τελευταίων 10 μηνών, ας πούμε. Περιμένουμε να δούμε την κρίση του δικαστηρίου. Και θέλω να είμαι σε αυτό εγώ πάρα πολύ ειλικρινής. Πιστεύω ότι το δικαστήριο θα σταθμίσει και το δίκαιο, γιατί εγώ δέχομαι αδίκως κόπηκαν τα λεφτά, και το εφικτό. Mm-hmm. Λέει ποια χρήματα έχουμε στα αλήθεια να δώσουμε. Ποιο είναι το εφικτό? Καταλαβαίνετε ότι εμείς έχουμε συγκεκριμένους δημοσιονομικούς στόχους. Όσες δικαστικές αποφάσεις και να βγουν, οι στόχοι δεν μπορούν να διακυβευτούν. Αν πάμε με το δίκαιο, κύριε Υπουργέ, είναι να δοθεί από τότε που κρίθηκε αντισυνταγματικό. Άρα μιλάμε για μεγάλο διάστημα. Ας αφήσουμε το δικαστήριο να αποφασίσει. Έχουν τη δίκη την άλλη εβδομάδα, πιλωτική δίκη είναι. Mm-hmm. Αυτό το αποτέλεσμα αυτής της δίκης προφανώς θα γίνει σεβαστό. Εγώ δεν θέλω να πω ότι είμαστε μια κυβέρνηση που λέμε ότι αν πει κάτι το δικαστήριο μας αφήνει αδιάφορους. Το αντίθετο. Σε ένα κράτος δικαίου, αυτά που λέει ένα δικαστήριο μεταλαμβάνει σοβαρά υπόψη. Μία απόφαση που θέτει ένα αμφιβόλο του δημοσιονομικού στόχου είναι μία απόφαση που πρέπει να αντιμετωπιστεί με άλλα μέσα. Μας. Δεν είναι η εφαρμογή τη. Κωστή, τι πήγες να πεις? Και εκτός από τα χρήματα που περιμένει ο κόσμος και τα παίρνει από το δημόσιο ή τα παράγει, το θέμα είναι και πού πάνε αυτά τα χρήματα. Πρώτον, δηλαδή ακρίβεια. Ακούγαμε και προηγουμένως παράπονα ότι έχουν αρχίσει να μιλάνε. Παράπονα. Και δεύτερον, γενικότερα και τώρα που είμαστε αυτές τις μέρες εδώ που είστε καλεσμένος, έχουν αρχίσει πάλι οι προεκτώσεις, οι προσφορές. Γενικά, σκέφτεστε κάτι στο αυτό το θέμα της... Είμαστε σε συζητήσεις με τους εμπορικούς λόγους για να δούμε το θέμα των διαδοχικών εκτόσεων. Που ενδεχομένως, επειδή είναι πάρα πολλές εκτός, ενδιάμεσες εκτός, προσφορές, όλο τον χρόνο, Black Friday, όλο τον χρόνο. Αυτό σε ένα μεγάλο βαθμό δημιουργεί προβλήματα στην αγορά, αντί να τα λύνει. Είμαστε σε κουβέντα με τους εμπορικούς λόγους, πρωτοβουλίες να υπάρχει μια ρύθμιση αυτού του. Να μην απαγορευτούν οι εκτόσεις, να μπορούν να γίνονται και σε μεγαλύτερο δεν διάστημα. Δεν θέλω να πω να προαναγγείλω μια απόφαση, θέλω να είναι προϊόν συνένεσης με τους κοινωνικούς εταίρους. Mm. Είμαστε μια συζήτηση για το θέμα των εκτόσεων. Παρ' όλα αυτά, όμως, έχουμε ακρίβεια που κοστίζει και στοιχίζει. Μεγάλη ακρίβεια δεν έχουμε, ούτε μεγάλο πληθυσμό έχουμε στην Ελλάδα. Στο σούπερ μάρκετ, αυτό που βλέπει ο. Δεν έχουμε. Βέβαια, όσο η χώρα επιστρέφει σε μια οικονομική κανονικότητα, προφανώς και κάποιες τιμές θα αυξηθούν, που είχαν συμπιεστεί πάρα πολύ την εποχή της κρίσης. Δεν πάταξε όλα. Mm-hmm. Δηλαδή, αρχίζει καλύτερη οικονομία. Ποιο είναι το αποτέλεσμα της καλύτερης οικονομίας? Μεγαλύτερο χρήμα στην αγορά. Άρα, έτσι, αυτά είναι αυτόματα. Με τον αρνητικό πληθωρισμό, πάμε στον πληθωρισμό. Η ζήτηση, η κατανάλωση. Δεν μπορούμε να λύσουμε τους παγκόσμιους οικονομικούς κανόνες. Εδώ είναι ο κ. καθηγητής να σας τα εξηγήσει. Κύριε Γιαρκόπη, πώς θα βλέπετε όλα αυτά, για να πάμε σιγά-σιγά και στις τράπεζες και στις χρώσεις, πώς θα βλέπετε σήμερα? Κοιτάξτε, επιστρέφουμε στην κανονικότητα. Γίνονται πολλά βήματα, αλλά δεν γίνεται αυτό με μιας. Ένα-ένα. Ένα-ένα και σταθερά όμως. Mm-hmm. Γιατί αυτό που χρειάζεται η χώρα, νομίζω, είναι να υπάρχει μια σταθερή αντιμετώπιση, να υπάρχουν λύσεις που δημιουργούν ένα σταθερό υπόβαθρο. Σταθερό έτσι υπόβαθρο. Ώστε την οποιαδήποτε μελλοντική κρίση, παγκόσμια κτλ. Οικονομική κρίση, να μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε με
πραγματικά πιο δυνατές θεμέλια. Η ελληνική οικονομία έχει δει κάποια αξιοπρόσεκτα σημάδια. Στο κομμάτι της μεταποίησης είχαμε πολύ μεγάλη αύξηση. Όλο το 2019 και το δεύτερο εξάμεινο, πολύ μεγάλη αύξηση. Το οποίο μάλιστα η Wall Street Journal είχε και ένα ολόκληρο άρθρο παρουσιάζοντα την Ελλάδα στο καλό παράδειγμα της μεγάλης επιτυχίας στο μεταποιητικό τομέα. Και τώρα αρχίζει και η οικονομική δραστηριότητα που θα έχουμε. Οι εξαγωγές μας αυξήθηκαν πάρα πολύ το 2019. Είχαμε νέα μεγάλη αύξηση των εξαγωγών. Αυτά όλα είναι πρόδρομοι δείκτες επιτυχίας και σταθεροποίησης οικονομίας μας. Και οι εργαζόμενοι τι μπορούν να περιμένουν από αυτό, γιατί κατηγορήστε ότι δεν θα προχωρήσει ίσως και η αύξηση του κατώτατου μισθού. Η θέση της Νέας Δημοκρατίας πάντα ήταν αύξηση. Αυτή που είναι βασικά ο νόμος Βρούτσι που ψηφίσαμε τον Φεβρουάριο του 2014. Λοιπόν, σύνδεση της αυξήσεως του ακαθαρίστου του εθνικού προϊόντος της χώρας με το βασικό μισθό. Μέσα από μια διαδικασία διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους. Αυτό πιστεύουμε ότι είναι το σωστό. Ο κύριος Τσίπρας, επί 4 χρόνια δεν είχε προχωρήσει καμία αύξηση του βασικού μισθού. Έκανε μια μονομερή αύξηση, αν θυμάστε, γύρω στο 11% την τελευταία χρονιά, προεκλογικά. Και ούτε αυτό είναι σωστό. Διότι όταν κάνεις αυτό ξαφνικά και απότομα, πάλι βλάπτει την οικονομία. Εμείς πιστεύουμε στην σταδιακή αύξηση του βασικού μισθού συνδεδεμένη με την αύξηση του καθαρίστου εθνικού προϊόντος. Μάλιστα, και κύριε Υπουργέ. Επίσης, καλό είναι να βλέπουμε και την παραγωγικότητα. Γι' αυτό λέμε το ΑΕΠ. Γι' αυτό συνδυάζουμε το ΑΕΠ. Για να συνδυάζουμε την παραγωγικότητα. Για να μην βλάπτουμε την ανταγωνιστικότητα. Πότε θα ξέρουμε αν θα αυξηθεί. Αυτό μπορούμε να το πούμε. Να φέρω ένα παράδειγμα με τι διαφορούμε αυτό που κάνουμε. Το πότε, κύριε Υπουργέ. Όταν έγινε η αύξηση του βασικού μισθού στη Γαλλία, αν θυμάστε την εποχή που ήταν τα κίτρινα γυλαίκα και βγήκε ο Μακρόν πέρσι το Χριστούγεννα αυτό και είπε. Αυξάνω 50 ευρώ το βασικό μισθό. Το θυμάστε αυτό. Ναι. Ταυτόχρονα είπε και μειώνω 50 ευρώ τις ασφαλιστικές φορές επιχειρήσεις. Για ποιο λόγο, για να πει ότι την αύξηση του βασικού μισθού δεν την χρεώνω σε επιχειρήσεις. Εμείς πότε θα το κάνουμε. Χρεώνω στο κράτος. Εμείς πότε θα το κάνουμε. Δεν έκανε το ίδιο. Εμείς... Ο Τσίπρας άφησε το βασικό μισθό. Άφησε και τις ασφαλιστικές φορές της επιχειρήσης. Εμείς πότε θα το κάνουμε, λοιπόν. Τώρα είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τι θα κάνει, τι θα αποφασίσει να κάνει. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να συνδυάζεται με την παραγωγικότητα και μέσα από διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους. Δηλαδή, δεν πρέπει να χάσεις την δυνατότητά σου να παράγεις νέες θέσεις εργασίας. Δεν πρέπει να επιστρέψεις στα λάθη που έχουν ακουστεί καμιά δεκαριά φορές το πότε. Πότε, κύριε Υπουργέ. Δεν πρέπει να αυξήσει ο μισθός. Να μας πει πότε. Για να έχουμε τέτοιου είδους συζήτηση, πρέπει να έχουμε πρώτα την αύξηση του καθαρίστου εθνικού προϊόντος. Να το πάμε να περιμένουμε κάποιους μήνες για να το δούμε. Θα είναι στο 2,8% όπως προβλέπει ο προϋπολογισμός το 20%. Πιστεύω ότι το ΑΕΠ, εάν δεν έχουμε κάποια παγκόσμια κρίση. Mm-hmm. Το ξεκαθαρίζω αυτό, έτσι, γιατί αν έχουμε παγκόσμια κρίση, μπαίνουμε σε τέρα incognita. Δεν μπορώ να σας πω τώρα τι θα γίνει στην δική μας οικονομία, αν όλα γίνονται ανάκατα. Σε ένα βαθμό προβλεπτής παγκόσμιας κανονικότητας. Ο στόχος του 2,8 στην Ελλάδα θα επιτευχθεί. Μάλιστα. Να πω κάτι και εγώ.